Ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνια Γκουσιάρη. Εκστρατεία έχουν ξεκινήσει φορείς, καλλιτέχνες και διανοούμενοι για τη σωτηρία του ιστορικού σινεμά Αλκιονής, που από τη δεκαετία του 70 συμβάλλει στη διαμόρφωση κινηματογραφικής παιδείας, προβάλλοντας αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Σήμερα, με αλλαγή χρήσης, κινδυνεύει να κλείσει. Το αίτημα να χαρακτηριστεί η Αλκιονίδα διατηρητέο νεότερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς εκφράζουν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ιστορικού κινηματογράφου, καλλιτέχνες, συλλογικότητες και κάτοικοι της περιοχής μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου να το πουλήσει και τη θέση του να πάρει ένα ακόμη σούπερ μάρκετ. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκαν με την Υπουργό Πολιτισμού και της έθεσαν το αίτημά τους. Κατανοούμε την οποιαδήποτε απέτηση ενός ιδιοκτήτη να πάρει όσο πιο πολλά λεφτά από ένα ακίνητο που είναι ιδιωτική του περιουσία, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει σιγά σιγά και να πάρει πολύ περισσότερο όταν ο χώρος παίξει το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει κανονικά αν δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα γύρω-γύρω στην περιοχή και στην οικονομία της πατρίδας μας. Ζητούμε να γίνει χρήση της νομοθεσίας του Βασικού Αρχαιολογικού Νόμου του 2003 που δίνει τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί ένας χώρος ως μνημείο του νεότερου πολιτισμού ακόμα κι αν δεν χαρακτηριστεί το κέλυφος αυτού του χώρου. Για 50 χρόνια η Αλκιονίδα είχε πάντα μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στην εμπορική βιομηχανία του Χόλιγουντ, επιλέγοντας προοδευτικές, καινοτόμες ταινίες και υποστηρίζοντας τον ποιοτικό, ανεξάρτητο κινηματογράφο. Μας έμαθε κινηματογράφο. Είναι ένας εμβληματικός και ιστορικός χώρος για τον κινηματογράφο και θα είναι μια καταστροφή αν χαθεί. Είναι ανάσα ζωής. Και για μας θα είναι φοβερό το πλήγμα. Για μας που εξακολουθούμε και επιμένουμε σε αυτή τη γειτονιά. Στην Αλκιονίδα παίχτηκε κατά αποκλειστικότητα το 1971 η ταινία «Σταθμός για τον ελληνικό κινηματογράφο», η αναπαράσταση του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Έγινε στέκη του αντιδικτατορικού κινήματος και καταφύγιο του έργου των νέων σκηνοθετών. Για ένα μεγάλο διάστημα ο κινηματογράφος είχε μείνει κλειστός. Το 2014 η New Star Art Cinema τον ανακαίνισε και τον επαναλειτουργήσε. Στήριζε και στηρίζει όλες τις ανεξάρτητες παραγωγές και όχι μόνο τις ανεξάρτητες παραγωγές και τις ξένες και τις ελληνικές και του κέντρου κινηματογράφου. Η Επιτροπή Κατοίκων και Καλλιτεχνών υπέβαλαν υπόμνημα ζητώντας να χαρακτηριστεί η Αλκιονίδα νεότερο μνημείο και στο μέλλον να λειτουργεί αποκλειστικά ως κινηματογραφική αίθουσα τέχνης. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά η ξένη σειρά Peaky Blinders, το πρώτο επεισόδιο του τέταρτου κύκλου.